Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Πάντως, επειδή συνεχίζουμε από εκεί που έλεγες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχω δει να προτείνει κάτι διαφορετικό μέχρι στιγμής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το ότι θα εφαρμόσει λίγο καλύτερα το μνημόνιο. Εξαρτάται από την οπτική που βλέπεις. Αν το έλεγα, ας πούμε, ένας μέσος ψηφοφόρος, αν εξαιρέσουμε τη δυσαρέσκεια που μπορεί να του έχει προκαλέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο θετικό λόγο για να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να του έχει δώσει. Βεβαίως μέχρι τις εκλογές μπορεί να του δώσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει. Δεν το έχει κάνει. Υπόσχεται μείωση των φόρων. Εάν και εφόσον και υποπροϋποθέσεις. Εγώ έχω πράγματα τα οποία όταν θα έρθει η ώρα, ας πούμε, θα είναι τα είναι προφανές αποκωδικοποιήσουμε λίγο. Από τη στιγμή που ο πολιτικός χρόνος ακόμα είναι μακρύς και δεν έχουμε στο επόμενο δίμηνο. Δεν θα τα αλλάξουμε σε αυτό, υπό την αίσθηση. Κοίταξε. Όχι, αυτή είναι η δική σου εκτίμηση τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή είναι και η δική μου γιατί η Νέα Δημοκρατία τώρα τι εκτιμά, ότι είναι μακρύς ο πολιτικός χρόνος ή ότι είναι κοντός. Ναι, να απαντήσω σε όλα. Εγώ νομίζω ότι η εκτίμηση τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν δύο οι ενδεχόμενοι χρόνοι. Ή μετά το καλοκαίρι, ή αν εκταθεί αυτό, γιατί βλέπουν κατά βάση το σενάριο του 2018, αν εκταθεί αυτό. Ίσως το Μάιο του 19, πακέτο με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή το σενάριο της άνοιξης του 18 το εγκατέλειψαν τώρα. Εγώ το έχω ακούσει και αυτό το σενάριο. Γιατί κάποια στιγμή το ρίξανε και αυτό. Σύμφωνοι. Ακούστηκε και αυτό το σενάριο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προκρίνεται το συγκεκριμένο σενάριο για ένα βασικό λόγο. Εκτιμούν στην ανάλυση τους ότι η πολιτική στρατηγική του κυρίου Τσίπρα θα διαμορφωθεί εν πωλής από τη συζήτηση που θα γίνει ουσιαστικά τον Απρίλιο και τον Μάιο για την επόμενη μέρα του προγράμματος. Επομένως, όταν διαμορφωθεί το πλαίσιο για το τι θα γίνει με το χρέος, ποιο θα είναι αυτό το υβριδικό πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το μνημόνιο όπως το γνωρίζουμε σήμερα, πόσο αυστηρό θα είναι το πλαίσιο, το οποίο θα συνοδεύει τους στόχους τους οποίους έχουμε δεσμευτεί για τα πλεονάσματα από το 19 και μετά. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν της επόμενης μέρας, όταν κατασταλάξει, θα ορίσει και την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησης. Αν είναι πολύ σφιχτό το κοστούμι και επίκυνται και οι περικοπές στις συντάξεις και στο αφορολόγητο το 19 και το 20, αν δεν έρθουν όλα μαζί το 19, τότε είναι πολύ πιθανό ο κύριος Τσίπρας να παίξει, κατά την ανάλυση τους, το χαρτί των εκλογών. Στο φθινόπωρο του 2018, με αφήγημα την καθαρή έξοδο, την επαναφορά στην κανονικότητα. Πάντως, με τη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι. Αλλά παίζεται. Έτσι όπως προετοιμάζονται εδώ και δύο χρόνια για εκλογές, θα κάνουν σωστά στα μάτια. Θα έρθουν οι εκλογές. Τώρα σιγά-σιγά είπαμε. Το αφήγημα της κυβέρνησης τι λέει. Το αφήγημα της κυβέρνησης λέει ότι το 2018 βγαίνουμε από τη στενοπό, βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής μας. Γιατί δεν ολοκληρώνουμε το στοίχημά μας. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι τον Αύγουστο του 2018 εμείς θα βγούμε από την Επιτροπία, επιμένει δηλαδή στην ορολογία αυτή, θα έχουμε μια αυτοδύναμη έξοδο. Αυτός είναι ο στόχος που λένε σε όλους τους τόνους ότι είναι εφικτός, να είναι αυτοδύναμη η έξοδος στις αγορές. Αυτό κατά αυτού σημαίνει και καθαρή έξοδο, γιατί κάποια στιγμή η κυβέρνηση δέχτηκε και μια κριτική ότι παναχώρησε από την ορολογία της καθαρής εξόδου και το έκανε και το αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη. Αλλά νομίζω προχθές ο κύριος Τζανακόπουλος είπε ότι καθαρή και αυτοδύναμη για μας είναι το ίδιο πράγμα, είναι συνώνυμο. Για να κλείσει όμως, για να φρενάρει τα εκλογικά σενάρια, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πρώτο που έκανε, ότι okay, ο πρώτος σταθμός είναι η έξοδος από το Μνημόνιο και την Επιτροπή από τα προγράμματα τον Αύγουστο του 2018. Αλλά θα εξαντλήσουμε την κυβερνητική μας θητεία, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα της εντολής που έχουμε αναλάβει. Να πατάξουμε τη διαφθορά, τη διαπλοκή, να φτιάξουμε τη νέα παραγωγική Ελλάδα και όλο αυτό το πακέτο. Ναι, και εντάξει, πώς το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Θέλει να κάνει εκλογές το 19, αλλά δεν ξέρει αν θα μπορεί να κάνει εκλογές το 19. Εγώ νομίζω το κλειδί είναι η συντάξη. Χθες νομίζω εδώ πέρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι μην αποκλείεται να έχουμε αύξηση κατώτατων μισθών στο επόμενο διάστημα. Αυτό το λέγανε για το 18 μέσα. Άρα θέλουν μετάθεση των συντάξεων, το οποίο το έχουν ζητήσει ήδη από τους δανειστές, χωρίς να έχουν πάρει απάντηση. Βλέπουν μήπως πετύχουν αύξηση των κατώτατων μισθών, βλέπουν μείωση της φορολογίας, έχουν διάφορα. Έχουν ένα μανίκι που θα μπορούσαν να τραβήξουν με τη βοήθεια των έξω, με την καλοσύνη των ξένων. Ναι, αν αποφασίσουν οι έξω να τους στηρίξουν. Γρηγόρη, πώς το βλέπεις σαν ανάλυση, τι λένε οι έρευνες? Αυτό, ξαναλέω, αυτό που υπάρχει στις έρευνες είναι μια προσαρμογή σε μια νέα κανονικότητα.
Όλα αυτά τα οποία επικοινωνιακά προσπαθούν να στήσουν τα κόμματα έρθεν κακήθεν που βλέπουν διάφορα, ευτυχώς δεν ακούν φωνές και μένουν μόνο τα βλέπουν. Παρόλα αυτά που έχουμε περάσει και τα τόσο επώδυνα, είναι τόσο θλιβερό, τόσο εξοργιστικό και συνεχίζουν να υποτιμούν τον κόσμο τα κόμματα, διότι όταν λέμε αυτοδύναμη έξοδο, ήξερα την αυτοδύναμη κυβέρνηση, τώρα έμαθα και την αυτοδύναμη έξοδο, δηλαδή αυτοπετιόμαστε έξω. Όταν βγαίνεις στις αγορές, δεν υπάρχει έννοια της αυτοδυναμίας, διότι είναι συνάρτηση του πώς πηγαίνει η διεθνής οικονομία, πώς πηγαίνουν οι ανταγωνιστές σου, πώς πηγαίνεις εσύ. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά υπάρχει μία αίρεση ότι εσύ πρέπει να πηγαίνεις καλά ή καλύτερα τους άλλους ή σε συνδυασμό. Ή δεν εξαρτάται από το αν πηγαίνεις εσύ καλά, πρέπει και οι συγκυρίες να σε βοηθούν. Άρα όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, που βεβαίως όταν φεύγεις από το πρόγραμμα, προφανώς έχεις καλύτερες δυνατότητες. Όμως είμαστε μέλη μιας δημοσιονομικής ένωσης. Και αυτό που δεν συζητάμε, που θα έπρεπε και που ξεκινάει τώρα, τέλειωσε το θέμα στη Γερμανία, ο μεγάλος συνασπισμός. Άρα το επόμενο διάστημα, αυτό το οποίο θα έχουμε, θα είναι ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Θα αλλάξει η Ευρωζώνη. Με ό,τι καλό ή κακό ή ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό για τη χώρα, ειδικά για την Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς πολλά και δύσκολα τα έχουμε κάνει ήδη. Άρα θα έπρεπε να συζητάμε πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις αλλαγές, πώς από τα μαθήματα που έχουμε πάρει, πώς θα κινηθούμε για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις όλα αυτά να συμβούν τα θετικά. Αλλά όχι με τον ορίζοντα τον επόμενο το εξάμεινο. Γιατί μιλώντας για τις εκλογές, όντως, όσοι υπολόγιζαν ότι πριν από το τέλος του Αυγούστου θα πηγαίναμε σε εκλογές, μάλλον κάνουν την ανάγκη τους ή την επιθυμία τους πρόβλεψη. Δεν υπήρχε καμία λογική και ορθολογική έτσι, ανάλυση που να τα πάρει στα σοβαρά αυτά. Είτε γιατί δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, αφού δεν θα έχει κανένα λόγο και κανένα όφελος, και ούτε βεβαίως και οι πιστωτές μας δεν θα είχαν κανένα λόγο να αυτή η διελκυνιστίδα πάνω που πάει να μπει σε μια γραμμή η χώρα, τηρώντας αυτά που έχουν επιβάλει να εφαρμοστούν, να τα κυρώσουν. Άρα ο χρόνος των εκλογών ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι το 2019, που ανάλογα, όπως λέει η πραγματικότητα και η ζωή, νομίζω ότι έτσι αυτό όπως πάντοτε γίνεται. Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν μπορούσαν θα πήγαιναν και μετά το 2019, όχι εντάξει, να κάνουν επειδή πιο δεν χωρίς. Μπορούν να το κάνουν αυτό, ισχύει όμως μια βασική αρχή, ότι η κυβέρνηση πάντα επιλέγει τον χρόνο των εκλογών στον χρόνο που νομίζει ότι θα είναι καλύτερος, είτε για να κερδίσει είτε για να χάσει. Και κανείς δεν θέλει να φύγει και νωρίτερα, έτσι. Κανένα. Και κανείς δεν θέλει, γιατί η καρέκλα είναι πάντοτε γλυκιά. Αλλά δεν μπορεί να γίνει να κάνουμε τέτοιες κουβέντες με τέτοιους όρους, όταν αυτά και να κοροϊδεύουμε και να παίζουμε τις αγωνίες και τα προβλήματα είτε των συνταξιούχων, είτε των ανέργων, είτε των επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών που σε αυτό το φορολογικό πλαίσιο προσπαθούν να επιβιώσουν και να λέμε τέτοιου τύπου αστιάκια. Επειδή παρακολουθούμε όλοι τις μετρήσεις και εσείς που επιστημονικά τις αναλύετε καλύτερα, βλέπω λοιπόν τον κόσμο στα ποιοτικά στοιχεία, δεν μιλάω για την πρόθεση ψήφου και αυτά δεν έχουν σημασία για μένα τώρα αυτή τη στιγμή. Στα ποιοτικά στοιχεία όμως που έχουν σημασία και θεωρώ ότι ο κόσμος δεν υπεκφεύγει κιόλας, διακρίνω ποσοστά άνω του 70 με 80% στα ερωτήματα. Πιστεύετε ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα καλύτερα? Όχι. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η ζωή σας τα επόμενα 2 χρόνια? Όχι. Πιστεύετε ότι θα φύγουμε καθαρά και αυτοδύναμα από το μνημόνιο και η ζωή σας θα αλλάξει και θα κάνουμε άλλο ένα πάρτι στο Σύνταγμα? Όχι. Άρα λοιπόν για μένα αυτό αποτελεί και το κρυφό, αν θέλεις, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν επικοινωνιακά, φανερό ή μη, δίλημα των επόμενων εκλογών, οπότε και αυτές έρθουν. Εγώ κάνω μια προβολή στον χρόνο και λέω ότι το 18, γιατί αυτή είναι η κοινή εκτίμηση σήμερα, ότι το 18 θα έχουμε μια πολύ ωραία έξοδο από το πρόγραμμα, γιατί τελειώνει αυτό το ρημάδι το πρόγραμμα, το τρίτο που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα τελειώσει και θα αρχίσει μια άλλη σταδιακή πολιτική, η οποία θα αφορά το πώς θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας καλύτερα για τους πολίτες. Μπορεί ένας Έλληνας πολίτης να πάρει απαντήσεις στο αν ο μισθός του θα είναι καλύτερος την επόμενη χρονιά? Όχι. Μπορεί κάποιος να πει στον επαγγελματία που ρημάζει από τους φόρους ότι το 2019 θα έχει χαμηλότερη φορολόγηση? Όχι. Μπορεί κάποιος να πει στον άνεργο που περιμένει 5 και 6 χρόνια και 7 και 8 να βρει δουλειά ότι θα βρει το 19 και να τον πείσει ένας πολιτικός αρχηγός? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι μπορεί να πείσει ένας πολιτικός αρχηγός όμως, με πολύ κόπο φυσικά σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε, και του οχλοπολιτού βεβαίως, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι δικό μου.
δεν είναι μνημονιακό, δεν είναι του Τσίπρα που έμεινε πίσω κάτι ουρές, δεν είναι αυτό που άφησε ο Σαμαράς, δεν είναι αυτό που ο Ντάισεμπλουμ άφησε στο τραπέζι. Είναι ένα πρόγραμμα δικό μου. Mm. Και αυτό το πρόγραμμα έχει πέντε πράγματα εδώ, πέντε πράγματα εκεί και μπορείς να ωφεληθείς αυτό. Αν κάποιος τα καταφέρει και ξεφύγει από αυτό το μνημονιακό έτσι, πώς το λένε, πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τον ακούσει. Και τόσα μπορώ να κάνω, όχι μεγάλες υποσχέσεις, γιατί ακριβώς αυτό το σκηνικό απογοήτευσης το οποίο περιγράφεις έχει διαμορφωθεί μετά τη διάψευση πολλών μεγάλων υποσχέσεων. Εγώ είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπέλεσε σε αυτό. Το μνημόνιο-αντιμνημόνιο δεν καταγράφεται πλέον στις Ελλάδες. Δεν συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Τόσο καιρό έχουμε πάει με τη ρητορική ότι δεν θέλαμε το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, μας το επιβάλλαν, τι να κάνουμε, συμβιβαστήκαμε. Εάν πάμε στη δική σου ανάλυση, που δεν διαφωνώ ότι εν τέλει κάπως έτσι θα καταλήξει. Την πρώτη χρονιά θεωρώ ότι περνούσε. Τώρα νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να λέγεται κιόλας επικοινωνιακά. Λέγεται παρόλα αυτά, είναι ένα αφήγημα που προσπαθεί να φύγει. Και έχει γίνει η τρολιά που λέει η νεολαία. Πάντως αυτό που λες, Γιάννη, το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμα και τώρα, ενώ υποτίθεται πάμε να βγούμε από το πρόγραμμα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα απλό πράγμα. Οπότε οριστικά πλέον δεν θα έχουμε capital controls. Ο κόσμος ρωτάει, σου λέει, εγώ θα φωτογραφηθείτε όλοι πάρα πολύ ωραία, θα μας χτυπήσει στην πλάτη ο Τίτσο, θα φορήσει γραβάτο ο Τσίπρας, θα ρυθμίσουμε και το χρέος. Εγώ το πάω θετικά και το εύχομαι κιόλας. Πια έτσι, σε αυτή τη χώρα ζούμε ακόμα και το εύχομαι. Ποιος μπορεί να απαντήσει στον πολίτη όμως αν θα καλυτερεύσει η ζωή του τον επόμενο, τον μεθεπόμενο και τον τρίτο χρόνο? Νομίζω ότι η πολιτική. Να τον πείσει, λέω έτσι. Η πολιτική διαμάχη έχει μεταβληθεί πλέον και δεν λέει ο ένας τι θα κάνει καλύτερο που δεν κάνει ο άλλος. Λέει ότι εγώ θα κάνω τα λιγότερο κακά από όσα έκανε ο άλλος. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας. Άρα γι' αυτό λέω εγώ ότι κάποιος πρέπει να πει: εγώ έχω δικό μου πρόγραμμα. Ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, βέβαια. Να πούμε κάτι. Της χώρας δηλαδή. Επειδή υπάρχει τάση να υποτιμούμε την αντίληψη του κόσμου. Όχι, καθόλου. Δεν είναι προσωπικό το σχόλιο. Γενικώς, και ιδιαίτερα από τα κόμματα. Να υποτιμούμε τον κόσμο. Να τους βρίζουμε. Τρώτε σανό. Θέλετε και τα πάθατε. Καλά τα πάθατε. Ανάλογα, ανεξάρτητα της επιλογής τους. Βρίζουμε τον κόσμο. Όμως ο κόσμος, και αυτό και εμπειρικά, αλλά και όπως προκύπτει από τις έρευνες, καταγράφεται. Γι' αυτό και έχει χαμηλές προσδοκίες. Δεν υπάρχει κανείς που να δώσει αυτές τις απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες απαντήσεις καθολικές, δηλαδή θα ανέβουν οι μισθοί ή θα λυθούν όλα τα προβλήματα σε οποιαδήποτε κατηγορία. Επιμένουν τα κόμματα να παίζουν με το θυμικό, αλλά αυτό πια δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση. Ας πούμε το ερώτημα δουλειές, Γρηγόρη, που είναι ένα που δεν είναι, μπορείς να το απαντήσεις με τρόπο συγκεκριμένο. Αυτό αφορά συγκεκριμένους κλάδους, συγκεκριμένες κατηγορίες με συγκεκριμένες δεξιότητες. Τα σχήματα αυτά που πάνε να χτίζουν επικοινωνιακά διαφορές δεν μπορούν, γιατί έχουν δοκιμαστεί τα πάντα όλα αυτά. Όμως υπάρχουν διαφορές. Απλώς τα κόμματα και θα αναγκαστούν σε αυτό για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί όταν εφαρμόζεις μια στρατηγική και δεν αποδίδει, πρέπει να την αλλάξεις. Και μέχρι τις εκλογές θα δούμε μεγάλες αναπροσαρμογές. Δεν μπορούν τα κόμματα να προσπαθούν να απαντήσουν συνολικά σε όλους. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα, κατά πώς λέγαν παλαιότερα. Πρέπει να επιλέξεις ποιους θα στηρίξεις και με ποιον τρόπο συγκεκριμένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει αυτή η έννοια της απελευθέρωσης. Είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Άρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην μιλάς για την ουσία και να προσπαθείς να κατασκευάσεις επικοινωνιακά εφευρήματα. Τα δοκιμάσαμε όλα. Αναφέρεις και στο μνημόνιο-αντιμνημόνιο, Γρηγόρη, και γιατί στο ήταν ένα επικοινωνιακό. Όχι, που δεν ήταν μόνο επικοινωνιακό, ήταν και πραγματικό. Ήταν πραγματικές πολιτικές. Γιατί ήταν πραγματικό, θα εξηγήσουμε το γιατί. Πρώτον, το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο είναι συγκεκριμένοι λόγοι. Δεν είναι αθλητικό, δεν είναι ατύχημα. Έπεσε κάποιος πάνω μας κατά λάθος, παραπάτησε. Ως χώρα, δηλαδή, είχαμε επιλέξει συγκεκριμένες πολιτικές. Δεύτερον, οι όροι και η θεραπεία που δεχθήκαμε και ο γιατρός που διαλέξαμε και η θεραπεία ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δεν τη διαλέξαμε. Πολλά πράγματα. Μας επιβλήθηκε. Τι διάλεξε. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Μπορεί να μας επιβλήθηκε. Το χέρι στο μαχαίρι και να πει δεν θέλει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, ή το παίρναμε ή δεν το παίρναμε. Τρίτον, πολλά πράγματα έχουν λεχθεί τώρα και τότε πάλι βρίζαμε τον κόσμο για την αντίδρασή του. Λέει ο Ντάισεμπλουμ. Ναι, με κάποια πράγματα διαφωνούσα και εγώ, ήταν πολύ υπερβολικά. Ναι, το γεγονός ότι. Πόνο ψυχής κι αυτός. Όλοι έχουν ένα πόνο ψυχής. Δηλαδή, λέει λοιπόν πρωτύτερα, ξέρετε, οι τράπεζες, ο τρόπος για να σώσουμε τις τράπεζες και να μεταφέρουμε το βάρος στους φορολογούμενους ήταν σωστό, ήταν άδικος. Πράγματα που είχαν ληχθεί, αλλά όποιος τολμούσε να τα διατυπώσει. Συγγνώμη, όταν τα λέγαμε τότε όμως. Ναι, όποιος τολμούσε να τα διατυπώσει όλα αυτά, αμέσως ήταν ο λαϊκιστής,
ο Ελληναράς τα λοιπά. Mm. Και επίσης όταν λέγαμε τις πραγματικές παθογένειες και αδυναμίες μας ως κράτος, ως Έλληνες, ως πολίτες, ως επιχειρηματίες, ως πολιτικό σύστημα, πάλι βολευόμαστε να κρατάμε την εκδοχή κάθε φορά. Δηλαδή αυτή η σοβαρή κουβέντα που πρέπει να κάνουμε, εξακολουθούμε να μην την κάνουμε ούτε τώρα παρά τα όσα έχουμε πάθει, αλλά τα κόμματα, και κλείνω, γιατί υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, πέρα ότι δεν αποδίδουν στρατηγικές και γι' αυτό δεν ενθουσιάζονται τα ακροατήρια και δεν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις, έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Με την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την απλή αναλογική, ξαναλέω, θα πρέπει τα κόμματα να επιλέξουν, γιατί και αν το κάνουν στην πρώτη φάση, στη δεύτερη, πιστέψτε με, θα αναγκαστούν να πούνε αλήθειες. Σε αυτά τα οποία λέει ο Γρηγόρης, επειδή θα έχουμε ένα τελείως νέο πολιτικό σκηνικό ουσιαστικά μετά το τέλος του μνημονίου, όπου θα πρέπει όχι μόνο η κυβέρνηση να αφαιθεί να κυβερνήσει λίγο πιο ελεύθερη, αλλά τέλος πάντων χωρίς αυτό τον βραχνά, αν θέλετε, των μνημονιακών προαπαιτούμενων που δέσμευε σε απόλυτο βαθμό τις κυβερνήσεις τα τελευταία αυτά 8 χρόνια, δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας νέος πολιτικός λόγος και μια νέα πολιτική στρατηγική, αλλά αυτό το οποίο λέει ο Γρηγόρης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα target groups. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να λες ότι απευθύνομαι σε όλους, αλλά όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί ακόμα και για τους επόμενους 2-3 μήνες τουλάχιστον, που είναι η ορατή πρόβλεψη που μπορώ να κάνω, δεν πρόκειται να είναι. Θα πρέπει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με δεδομένα και τα μεγάλα ποσοστά αποχής, γιατί αυτό το είχαμε ούτως ή άλλως, το είδαμε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του δημοψηφίσματος συμπεριλαμβανομένου, και με αυτό το σκηνικό απάθειας που περιέγραψε και ο Γιάννης από τις μετρήσεις, δεν μου προκύπτει μια τάση ότι αυτή θα αποκλιμακωθεί. Θα πρέπει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να επιλέξουν με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια τα εκλογικά τους κοινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα βαθμό ήδη το κάνει, γιατί έχει την πολυτέλεια να κυβερνά. Γνωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει πολύ μεγάλες απώλειες, και μιας και συζητάμε για τις μετρήσεις και όλοι διαβάζουμε ποιοτικά στοιχεία. Πρόσεξε. Όχι, επειδή εγώ αρέσκομαι να διαβάζω νούμερα. Διαβάζω τη συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μια διόρθωση. Είναι πολύ αναμενόμενη η διόρθωση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης έφτασε στο κατώτατο σημείο του. Ναι. Υπέστη όλη τη φθορά που είχε και από την πολύμηνη διαπραγμάτευση και έφτασε στο bottom point. Τώρα, μετά από 6 μήνες, όπου έχει ζυμώσει και την κοινωνία με αυτό το αφήγημα της κανονικότητας, τσιμπάει κάποιες μονάδες. Και διορθώνει το εκλογικό του ποσοστό και η συσπήρωσή του φτάνει στο 50-55%. Αλλά χάνει και δεν παίρνει. Αυτό είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει εισρωές από αλλού, από το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να ρεφάρει τις απώλειες προς τη Νέα Δημοκρατία, προς πιο αριστερούς σχηματισμούς, προς την αποχή, συνειδητή αποχή. Έχει μία δεξαμενή να πάρει ακόμα, αλλά το ποσοστό του φαίνεται ότι θα είναι μικρότερο. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Πόσο μεγαλύτερο δεν ξέρουμε. Επομένως, αν δεχτούμε ότι στην προεκλογική κούρσα η Νέα Δημοκρατία μπαίνει ως πρώτη και ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει ως δεύτερος, η Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά θα στοχεύσει προς αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είναι μεσαία τάξη, οι οποίοι ακόμα μπορούν και τα καταφέρνουν, γιατί αυτό το αφήγημα της μείωσης φόρων λέει κάτι σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμη, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη, για να το ολοκληρώσω, ακόμη δεν το έχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το ολοκληρώσω, επειδή έχει την πολυτέλεια του να κυβερνά και να ασκεί πολιτική όσο μπορεί να ασκεί πολιτική αυτή τη στιγμή, ήδη μας δείχνει δείγμα των προθέσεών του και ήδη το λένε και οι άνθρωποι όταν μιλάς μαζί τους, ότι εμείς ασκούμε πολιτική με ταξικό πρόσημο. Και το ταξικό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν μπόρεσε να υπηρετήσει αυτό το μοντέλο ότι εμείς εκφράζουμε τη μεσαία τάξη, γιατί έπεσε θύμα της αυταπάτης του και η οριζόντια πήχηση που είχε στις προηγούμενες δύο εκλογές δεν θα επαναληφθεί. Ορίζει το κοινό του στη μικρομεσαία και χαμηλή τάξη. Εγώ διαφωνώ λίγο με τον Γιώργο όσον αφορά το ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας κατά βάση. Γιατί ναι, μεν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οριοθετήσει το κοινό που θέλει να απευθυνθεί, η Νέα Δημοκρατία όμως δεν μου φαίνεται ότι το έχει οριοθετήσει. Πολλό δε μάλλον ετεροκαθορίζεται με βάση το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι για να πάρω μια θέση, για παράδειγμα, στο Σκοπιανό, δεν τα ανοίγω τώρα, απλά βάζω μια μικρή παρένθεση. Θα περιμένω να δω τι θα πει η κυβέρνηση. Αυτό, ναι, μεν μπορεί να προσελκύσει κάποιος από το αντισύριζα κοινό, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο λόγω της υπερφορολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει πλέον να έχει σχέση με αυτό το κόμμα. Παρ' όλα αυτά, δεν συνιστά καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει περάσει καμία αυτοκάθαρση, και αυτό την κάνει στα μάτια κάποιων ανθρώπων, κυρίως των νέων, μη ελκυστική,
προσπαθεί να βρει ένα αφήγημα λέγοντας κάποια αντίθετα πράγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πείσει ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι διοικεί το κόμμα του να το θέσω διαφορετικά και ότι δεν έχει άλλα άτομα μέσα. Να το θέσω πολύ, πολύ απλά και το κλείνω. Από τη μία πλευρά, ξενερώνει εντός εισαγωγικών το κέντρο και την κεντροαριστερά, ομνύοντας σε κάποιες παλαιοκομματικές λογικές του καραμανλισμού, δηλαδή. Η οποία είναι παλαιοκομματικά, όχι ίσον και καλά καταδικαστέα, απλά σε παλαιότερη αναγωγή. Δεν το, ποια, δώσουμε παράδειγμα. Να στο θέσω λοιπόν αλλιώς. Όταν ας πούμε για τα οικονομικά ζητήματα τόσο καιρό, βλέπουμε ότι το κέντρο και κόμματα με τα οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει πει δεν έχουμε καμία διαφορά, όπως το ποτάμι ας πούμε, ή έχουμε δυσδιάκριτες διαφορές, έχουν ασκήσει σκληρή κριτική για τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, βλέπουμε ότι από την ίδια πλευρά η Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν δεν μπορεί ούτε να τον αδειάσει, ούτε όμως δεν υποστηρίξει πανίδι. Αυτό είναι το πολιτικά επίδικο. Δηλαδή μετά από δεν αυτό, το λέω ως πολιτικά περάσαμε, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι λέω σημαντική. Λέω ότι θολώνει την ταυτότητα. Δεν είναι σημαντική ιστορική καταγραφή. Συγγνώμη, γιατί έχουμε και το βιβλίο του κ. Παπαθανασίου τώρα και την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει ανατροφοδοτηθεί αυτή η συζήτηση για το ποιος μας οδήγησε στη χρεοκοπία, ποιος μας έφερε στα μνημόνια. Όπως το λέει και ο Γρηγόρης, είναι πολυδιάστατη η ανάλυση γιατί πήγαμε στα μνημόνια. Δεν είναι μόνο σήμαντη, μας πήγε ο Σιμίτης, μας πήγε ο Καραμανλής, μας πήγε ο Παπανδρέου. Αλλά γιατί επιμένουμε μετά από 8 χρόνια μνημόνιο σε μια παρελθοντική συζήτηση η οποία δεν προσφέρει τίποτα, μπορεί να εγείρει τα πάθη, μπορεί να είναι χρήσιμη πολιτικά, αλλά εγκλωβιζόμαστε στη συζήτηση, δεν βλέπουμε μπροστά. Όχι Γιώργο, μισό λεπτό, γιατί αυτή η παρελθοντολογία φέρνει και πολιτική κάθαρση κάποιες φορές. Και δεν γίνεται ένα κόμμα το οποίο θέλει να φύγει μπροστά. Μπορεί να εγείρει, έχετε μονοπολίσει τη συζήτηση, θέλω να ρωτήσω και την Νίκη. Θέλω να ρωτήσω και την Νίκη. Όπως προέρχεται και από ένα δευτερόλεπτο, προέρχεται και από τα λάθη που έχουμε κάνει, τα καταλαβαίνουμε και φεύγουμε μπροστά. Αυτή την κουβέντα την έχουμε εξαντλήσει. Το κυβερνητικό. Δεν το έχουμε εξαντλήσει, αλλά θέλω να ρωτήσω το κυβερνητικό στρατόπεδο τι λέει για αυτή την ιστορία και για το πώς θα μειώσει την περαιτέρω τη διαφορά, τη δημοσκοπική από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα προσελκύσει ή θα φέρει πίσω στις δεξαμενές τους ψηφοφόρους, Νίκη. Ένας από τους λόγους που μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση γελούσε με τις προβλέψεις ότι σήμερα κάλπες, αύριο κάλπες πέφτουν, στείνουν κάλπες σε τρεις μήνες, δεν βγάζουν το τέρμινο κτλ. Κτλ. Ήταν γιατί έλεγαν εξ αρχής και ήταν απολύτως λογικό ότι από τη στιγμή που έχουμε κληθεί και το αποδεχθήκαμε και όχι τώρα, τον Αύγουστο του 2015, τον Ιούλιο του 2015, να ψηφίσουμε, να πάρουμε επόμου, ασχέτως αν δέχονται την ιδιοκτησία ή όχι και πώς τα λένε αυτά τα δικά τους. Ένα τρίτο μνημόνιο με πολύ σοβαρά μέτρα, δύσκολα μέτρα και μάλιστα μέτρα που ήταν τελείως κόντρα στη φύση, στο DNA και σε όλες τις προηγούμενες διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξαντλήσουμε το χρόνο που θα πρέπει να τρέξει, ώστε να πάρουμε προς το βαρός τα ζόρια και να αφήσουμε μετά να αποδώσουν οι πολιτικές μας. Αυτό λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί είναι ότι με το τέλος του προγράμματος θα μπορέσει να, αν μάλιστα κερδίσει και αναβολή στην εφαρμογή, στη λήψη των μέτρων για το περικοπητών συντάξεων του 19, η οικονομία ούτως ή άλλως θα πάει καλύτερα. Ήδη βρισκόμαστε σε μικρή, σε ισχνή, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ναι, μάλιστα. Αλλά βρισκόμαστε σε ανάπτυξη. Καλώς, κακώς, αρέσει, δεν αρέσει, όποιον δεν αρέσει, βρισκόμαστε σε ανάπτυξη. Ανεμική, ναι, είναι ανεμική. Ανεμική, σωστά το λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ανεμική, προφανώς. Όμως είναι ανάπτυξη. Η ανεργία αποκλιμακώνεται. Τώρα το πώς και με τι αλχημίες και αν είναι οι θέσεις εργασίας οι μόνιμες πιο πολλές ή τα 300 ευρώ ένα επιμίσθιο και το έχουμε βαφτίσει θέση απασχόλησης, επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά άλλη συζήτηση. Παρ' όλα αυτά και αυτοί οι δείκτες δείχνουν να καλυτερεύουν. Η θεωρία του πιεσμένου λατηρίου παγίως για την οικονομία ήταν τόσο πολύ χάλια μαύρα που ό,τι και να γίνει, εφόσον δεν πάμε χειρότερα και οι δείκτες οικονομικοί δεν πάνε χειρότερα, η οικονομία σε κάθε περίπτωση θα εκτοξευθεί. Και αυτό είναι ένας παράγοντας, μια μεταβλητή σημαντική στην εξίσωση. Και χτίσαμε και διαστημική υπηρεσία. Έτσι, μπράβο. Εν όψη της εκτόξευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει ότι από τη στιγμή που όλα αυτά μαζί συντείνουν σε μια πραγματικότητα με την οποία θα βοηθηθούμε να καλύψουμε μέρος. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να κάνουμε και την ανατροπή, εντάξει, ό,τι θέλει κάθε κόμμα. Δικαιούται να έχει και ό,τι φιλοδοξία θέλει. Δεν μπορεί να πάει και να πει θα χάσω προποζητήρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί ότι θα κλείσει την ψαλίδα, διότι θα μπορέσει εφ' εξής μετά τον Αύγουστο του 2018
να πει, να πουλήσει το. Πρώτον, ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και από την ασφυκτική επιτροπή. Και να αρχίσει να δει και πώς θα μπορέσει να αποδίδει σιγά-σιγά αυτή η περιβόητη ανάπτυξη σε σχέση με τις πραγματικές τσέπες των πολιτών. Με το τι μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Δεν είναι και παράλογο. Εκεί που παράλογο δεν είναι. Είναι το στίγμα για το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλογο δεν είναι στο βαθμό που παρακολουθώντας τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω το διαφορετικό αφήγημα από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή το ότι θα μειώσω τους φόρους αν μου επιτρέψουν οι δανειστές δεν λέει τίποτα γιατί θα το κάνει και ο Τσίπρας πιο μπροστά. Το ότι στο μνημόνιο. Μπορεί να μου το επιτρέψουν. Το ότι θα μειώσω τα πλεονάσματα αν μου επιτρέψουν οι δανειστές επίσης δεν λέει τίποτα. Από την ώρα που η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό που δεν ήθελε να εφαρμόσει, εφαρμόζει το μνημόνιο. Άρα το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι εφαρμόζει το μνημόνιο. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγορούσε ότι δεν θα εφαρμόσει το μνημόνιο και θα μας βγάλει εκτός της Ευρώπης. Το εφαρμόζει το νέο μνημόνιο. Το νέο, το τρίτο, γιατί η χώρα είχε ένα άλλο μνημόνιο. Εφαρμόζει το νέο μνημόνιο. Εγώ δεν θέλω να ξεχάσω την περίοδο. Μια αντίφαση. Λοιπόν, δεν ξεχνάω. Κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία γιατί εφάρμοζε το μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε ότι μη εφαρμόζει το μνημόνιο, θα ήμασταν εκτός Ευρώπης. Και τώρα έγινε το ακριβώς ανάποδο. Τώρα η κυβέρνηση εφαρμόζει το μνημόνιο για να μην βγούμε εκτός Ευρώπης και η Νέα Δημοκρατία τους κατηγορεί ότι εφαρμόζουν το μνημόνιο όπως το δίνουν οι ξένοι. Μισό λεπτό. Κατηγορεί για αυτοδοπιστικό και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο. Ξαναλέω. Αυτή η συζήτηση. Κατά γράμμα και δεν διαπραγματεύονται. Αυτή η συζήτηση. Επί της ουσίας όμως δεν έχει μεγάλες διαφορές. Αλλά πέρυσι δεν διαπραγματεύονται. Ο κόσμος ξέρει ότι στο επίπεδο επιδεξιότητας μάλλον δεν ήταν τα βασικά του χαρίσματα. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, άλλο με περισσότερη χάρη, άλλο με λιγότερο, αλλά η επιδεξιότητα στη διαπραγμάτευση δεν είναι το βασικό μας πλεονέκτημα ως χώρα και ως πολιτικό σύστημα. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Άρα αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει. Το έχουν πει στη Βουλή χαρακτηριστικά. Η συζήτηση αυτή. Ο Κάνος Καμένος πρώτος. Η συζήτηση αυτή αφορά, ξαναλέω, πάλι το παρελθόν. Τι κάναμε και μπήκαμε, τι κάναμε και βγαίνουμε. Δεν αφορά στο μέλλον. Ξέρεις γιατί όμως, Γρηγόρη, γι' αυτό και ο κόσμος. Κατά την άποψή μου, γιατί δεν έχει κλείσει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή η κάθαρση η οποία θα έπρεπε να γίνει δεν έγινε. Το παλιό σύστημα συνεχίζει να επιβιώνει και αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να μπούμε στη νέα εποχή. Εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα και είναι ζώντες πολιτικά, έτσι, γιατί οι άνθρωποι να μακροημερεύσουν, δεν μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα που δημιούργησαν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αυτό είναι ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας που δεν βρήκε τους πολιτικούς φορείς για να πάει. Τι ήρθανε, κάνανε ό,τι κάνανε, φύγανε. Ποιος δεν φύγανε. Πρόβλημα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι στο παιχνίδι και το ΠΑΣΟΚ με τις... Φύγανε. Άλλο τα πρόσωπα, άλλο οι πολιτικοί οργανισμοί. Δεν επηρεάζει η Νέα Δημοκρατία σαν φορέας. Τα κόμματα έχουν πολιτική συνέχεια. Γιατί πάλι και αυτό λάθος είναι. Εσύ συγχαίρεις τον πολιτικό οργανισμό με τα πρόσωπα. Εγώ μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε φορά. Εσείς προηγουμένως λέγατε για τον Καραμανλή. Ο Καραμανλής δεν είναι. Εγώ δεν λέω αν φταίει ή αν δεν φταίει. Αλλά είναι δυνατόν ο Καραμανλής να μην υπερασπιστεί την κληρονομιά του. Να καθίσουμε να συζητήσουμε πραγματικά για τις αιτίες του προβλήματος και να μην διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, τι συζήτηση θα κάνουμε. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή η δικαίωση του Καραμανλή ή η δικαίωση δεν του είναι αυτή η κουβέντα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπαμε αυτό, Γιώργο. Απλά να διαχωρίζουμε λίγο τους δρόντες από τους πολιτικούς οργανισμούς. Οι πολιτικοί οργανισμοί μπορούν να ανανεώνονται. Μπορούν να επανευρίσκουν. Ναι, οι πολιτικοί οργανισμοί και κάνουν και αυτοκριτική όμως. Και δεν έχει γίνει από παντού αυτή η αυτοκριτική. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος που έχει κάνει αυτοκριτική είναι ο Τσίπρας που είπε ότι έχει αυταπάτες. Δεν έκανε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ το οποίο έφτασε στα γόνατα. Δεν αναγνώρισε κανένα λάθος το ΠΑΣΟΚ. Έχει αναγνωρίσει λάθος το ΠΑΣΟΚ. Έχει πει ότι είναι λάθος που μας έβαλε στα μνημόνια και μου έχει διαφύγει. Αυτό που λέει είναι ότι αν μας είχε αφήσει ο Σαμαράς τότε. Με τον οποίο μετά κυβέρνησε, θα είχαμε βγει από το πρόβλημα. Το μνημόνιο δεν ήταν η χρεοκοπία μας. Χρεοκοπήσαμε και μπήκαμε. Άρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απολογηθούν εντός κυβέρνησης. Η χρεοκοπία έσκασε στα χέρια του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον προηγούμενο. Μας οδήγησε στα μνημόνια. Ναι. Δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτόν που έσκασε η βόμβα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον προηγούμενο αυτού. Λοιπόν, και επειδή. Σύνολο. Τώρα, αφού τα λέμε έτσι, για να τα πούμε ωραία. Λοιπόν, το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Είτε κυβερνούσε είτε έκανε αντιπολίτευση. Γιατί δεν είμαστε πολιτικοί, μπορούμε να τα λέμε λοιπόν. Ακριβώς λοιπόν. Άρα να λέμε λοιπόν ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος πριν την κρίση δεν υπήρξε κάποιος ο οποίος έλεγε κάτι διαφορετικό. Πάλι στις επικοινωνιακές διαφοροποιήσεις, στο ένα σκέλος του. Και για τα κόμματα εξουσίας, λες. Όχι μόνο για τα κόμματα εξουσίας. Το σύνολο του πολιτικού συστήματος υπήρχε ένα μόντους βιβέντι, έτσι ώστε λίγο πολύ. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι τι έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απλά δεν ασχολούνταν κανένας με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω για να πω ότι δεν θέλω. Το πρόβλημά μας δεν είναι. Συγγνώμη, αλλά όταν έφερνε ο Ανδρέας Παπανδρέου αύξηση στις συντάξεις 36%, το ψηφίσαν όλοι.
Όλοι το ψηφίζανε. Από τη μία πτέρυγα μέχρι την άλλη. Ναι, αλλά δεν χρεοκοπήσαμε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Χρεοκοπήσαμε επί Γεωργίου Παπανδρέου. Κάποια στιγμή από κάπου ξεκινά. Και επίση, αν ήταν ανάποδο, ήταν ο Ανδρέας. Αυτό εννοεί ο. Όταν διαφορετικά τα πράγματα. Σαν αντίληψη, και αυτό δεν αφορά και το πολιτικό σύστημα. Πάμε στον Αδάμ και στην Εύα. Και του επιχειρηματίε. Δεν πάω στον Αδάμ. Ο Αδάμ μια χαρά τα είχε κάνει. Ω γνωστό. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ η ιστορία του Αδάμ. Μην το ανοίξει. Δεν έχει επιληθεί αυτό. Πάντω σε όλη την Ευρώπη. Θρησκεολογικά και ιστορικά. Στην Ευρώπη υπάρχουν μέτρα που έχουν πάρθει και, και αντικοινωνικά, ας πούμε, και σε χώρες που δεν έχουν μνημόνιο. Ναι, γιατί είναι μια γενική πολιτική. Θέλω λοιπόν. Τώρα εμείς θεωρούμε έτσι, κάποιος άλλος θεωρεί όχι. Θέλω να πω ωστόσο, σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης πριν για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, εγώ συμφωνώ απολύτως ότι το να βγούμε από τα μνημόνια για την Επιτροπή σε εισαγωγικά. Γιατί θα έχουμε να υλοποιούμε μέτρα για να μας τσεκάρουν καμιά 30 χρόνια ακόμα. Θα όντως θα φέρει τις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές της πολιτικής στην ουσιαστική διάστασή τους. Διότι για μένα το μνημόνιο, αντιμνημόνιο ήταν μια αστειότητα πολιτική, μια φενάκι και μια πατεωνιά. Ενσυνειδήτως, ασυνειδήτως δεν έχει σημασία, αλλά αυτό θεωρώ, το μνημονιακός και αντιμνημονιακός. Δεν είναι διαχωριστική γραμμή. Μόνο είναι αν πεις μνημονιακός είμαι διότι θεωρώ ότι πρέπει πάση θυσία. Αυτό που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε μνημονιακός. Να μείνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως πρέπει να υποστηρίξω τις πολιτικές αυτές που μου τις φοράνε, διότι έχω κάνει 5 συμφωνίες και μια συνθήκη. Και αντιμνημονιακός θα πει, παίρνω το μπουγαλάκι μου και φεύγω, δεν σας θέλω. Αυτές είναι οι δύο διαχωριστικές γραμμές. Δεν είναι άσπρο-μαύρο. Λοιπόν, είναι ότι τι περιθώρια και τι αυτονομία έχεις να κάνεις πολιτική. Αποφασίζεις εσύ πολιτική ή είσαι υποδημοσιονομική κατοχή και αποφασίζεις με άλλους για σένα. Ότι είσαι σε δεν είναι εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας ή κρατικής κυριαρχίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οργανισμού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό είναι αμοιβαίο με τους άλλους. Εδώ έχεις πια πλήρη αφαίρεση της δικής σου κρατικής κυριαρχίας. Περιορισμοί πάντα υπάρχουν να ασκείς πολιτική. Δεν είσαι είναι άλλο για αμοιβαία εκχώρηση. Όταν χρωστάς 300 δις θα έχεις και περιορισμούς. Το θέμα είναι ότι. Συγγνώμη. Όταν φτάνεις το χρέος τα 300 δις, έχεις πάρει την απόφαση να εκχωρήσεις. Θα την πάρεις. Όμως και εκτός μνημονίου επιλέγεις να μην δώσεις το υπερταμείο για 99 χρόνια, ενώ ένας άλλος επιλέγει να φτιάξει το υπερταμείο για 99 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Άλλος επιλέγει να βάλει τους φόρους στο Θεό, άλλος επιλέγει να μειώσει το ΦΠΑ, ας πούμε, για να δει πώς θα κάνει τα πράγματα. Έχεις χώρο να κάνεις πολιτική. Αλλά επειδή όλοι το είπατε πριν και συμφωνούμε, είναι πού στοχεύεις ή, να το πω εγώ πολύ πιο λαϊκά, από ό,τι λέμε, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Ο Τσίπρας λέει, βάζει κάτω ένα αριθμητήριο κατά τη γνώμη μου και λέει πώς είναι οι φτωχοί σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα οι φτωχοί σε αυτόν τον τόπο είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Εγώ σε αυτούς θέλω να δώσω 300 ευρώ παραπάνω. Mm-hmm. Πόσοι έχουν δύο παιδιά σε αυτόν τον τόπο? 50.000. Πόσοι έχουν τρία παιδιά? 5.000. Στους 50 θα δώσω λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά λέει, εγώ ποιους επιλέγω να στηρίξω, που απευθύνομαι στη μικρομεσαία τάξη. Πώς θα ωφεληθεί ο φτωχός και από μένα? Θα ωφεληθεί όταν ο άλλος θα έχει να του δώσει μια δουλειά, γιατί εμένα με νοιάζει να πάω να βρει δουλειά και να μην του δίνω 200 ευρώ επίδομα. Αυτές είναι δύο διαφορετικές πολιτικές. Δύο διαφορετικές πολιτικές, οι οποίες τρέχουν εντός μνημονίου. Το δεύτερο που είπες υποτίθεται ότι είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέω αυτό που λέει, ναι, αυτό που λέει. Εγώ δεν έχω δει. Αυτό που λέει. Δεν έχω δει πώς θα βοηθήσει την μικρομεσαία τάξη. Δεν το ξέρω. Λέω τι λέει. Μια στιγμή, κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου και εμένα. Έχετε χρόνο αρκετό. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Δεν έχω ακούσει πώς θα βοηθήσει αυτή τη μικρομεσαία τάξη. Μικρομεσαία τάξη είναι θα πει, ας πούμε. Να το πάρουμε απλά. Αν πας να κάνεις μια συνεργασία σε ένα οποιοδήποτε αφεντικό και κλείσεις έτσι για 1.000 ευρώ. Από αυτά θα σου μείνουν τα 700. Θα πληρώσεις τα 700 σε φόρους και εισφορές και θα σου μείνουν 300. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει κάτι γι' αυτό, για να ενισχύσει τον μικρομεσαίο ως από τα 300 να παίρνει στο 1.500. Yeah. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Είπαμε, λέει, ναι, δεν ξέρω, έχουμε δει τον τρόπο. Δεν το έχω ακούσει. Άσε το τι θα. Στο θα, εντάξει, θα λένε όλοι οι πολιτικοί. Συγκεκριμένα, πώς θα βοηθήσει λοιπόν. Κιόλας, δεν το ξέρω. Γιάννη, συγκεκριμένα, τι θα κάνει για να ευνοήσει αυτά τα κοινωνικά στρώματα, δεν έχει πει. Έχει πει. Ναι, θα μειώσω τη φορολογία σου, έχει πει. Τι άλλο να σου. Πόσο θα την μειώσει, σε ποιες κατηγορίες και ποιοι θα ευνοηθούν. Δεν είναι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, θα τα εξειδικεύσω. Αυτό είπα. Δεν έχω ακούσει κάτι. Γιάννη, μέχρι στιγμής δεν έχει πει.
Λέει, θα πω πριν τις εκλογές. Οκ, okay, ας πει. Καμιά αντίρρηση. Πολιτική είναι κιόλας. Έλα, τώρα και ξέρεις ότι την έχουμε κάνει τη συζήτηση. Άμα σου το έλεγε Σπύρο το μεσημέρι που φάγες δύο μπαρμπούνια, τι θα κάνει και ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, αλλά. Συγγνώμη, αλλά. Ο Μητσοτάκης δεν μου το είπε το μεσημέρι, το λες εσύ. Τι να πει τώρα. Λέω, μισό λεπτό. Ο ίδιος δεν το είπε. Μισό λεπτό. Εγώ έχω ακούσει και αυτό μετέφερα πριν στις ομιλίες του. Να λέει και πιάνομαι και από τη Θεσσαλονίκη κύριος που το ανέφερε. Ότι θα μειώσει, θα κάνει, ναι, θα δείξει. Στο θα. Στο θα είναι. Ένας που δεν κυβερνάει θα λέει. Τι θα πει. Αφού δεν κυβερνάει, ρε. Όχι, θα πει ότι τους συντελεστές που είναι. Γι' αυτό έπιασα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ποια είναι η μικρομεσαία τάξη, είναι αυτή ας πούμε, η οποία πλήττεται από τη βαριά φορολογία. Λοιπόν, και έφερα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στο χιλιάρικο λοιπόν, τα 700 πηγαίνουν σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πόσο θα το μειώσει. Όχι την επόμενη μέρα που θα αναλάβει την κυβέρνηση, σε ένα χρόνο που είναι ένας εύλογος χρόνος. Με ποιον εύκαθα θα το απαντήσει αυτό. Αυτός θα το πει, εγώ θα το πω. Όχι, μα περίμενε ρε παιδί μου, όταν δεν έχει κλείσει ουσιαστικά ένας χρόνος λειτουργίας του ΕΦΚΑ για να δεις πώς πάει το καινούριο σύστημα. Τώρα δικαιολογείς γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα. Με συγχωρείς τώρα. Καμιά αντίρρηση. Αλλά δεν διαφωνείς ότι δεν έχει μιλήσει συγκεκριμένα. Μπορώ να απαντήσω τώρα σε αυτό το πράγμα ένα λεπτό. Έχει πει 5 συγκεκριμένα νούμερα. Έχει πει θα μειώσουμε το φόρο σε επιχειρήσεις από το 29 στο 20%. Το φόρο στα μερίσματα. Έχει μιλήσει και για μείωση στα φυσικά πρόσωπα εφόσον το επιτρέπει το δημοσιονομικό περιθώριο. Όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ότι έχουμε στόχους για πλεονάσματα που είναι υποδιαπραγμάτευση. Και ο Πρωθυπουργός το ίδιο. Κύριε συνάδελφε, εγώ σας απάντησα σε αυτό που είπατε. Όσο μπορώ και θα το δω. Επειδή ξεκίνησε από την συζήτηση ότι πράγματι ο Τσίπρας έχει εντοπίσει μια κοινωνική κατηγορία την οποία ενισχύει γιατί θεωρεί ότι θα είναι η προνομιακή του εκλογική πελατεία και ψηφοφόροι. Απαντήσατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στοχεύσει κάπου αλλού που θα είναι η μεσαία τάξη η οποία είναι. Την οποία την έχει τσακίσει ο Τσακαλώτος. Και σας λέω ότι μέχρι στιγμής ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πει τι συγκεκριμένα θα κάνει για να βοηθήσει αυτή τη μεσαία τάξη. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ιστορικά. Μακάρι, επειδή ανήκω σε αυτή τη μεσαία τάξη, να πάρει μέτρα. Να τα συγκεκριμενοποιήσει. Καταρχήν, πριν πάρουν μέτρα για την τάξη που αναφέρατε, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η τάξη. Συγγνώμη δηλαδή, σωστό. Αλλά γιατί αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι αυτή η τάξη να έχει πάει στην κάτω κατηγορία κατά βάση. Δεν υπάρχει πάντως καμία εκλογική αναμέτρηση σε καιρούς καλούς και σε καιρούς κρίσης που το business plan καθορίζει τις πολιτικές συμπεριφορές. Κατά την ταπεινή μου επαγγελματική άποψη, οι σχηματισμοί εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να βεφτούν στο εκλογικό σώμα κινητοποιώντας τους λογικά αλλά και συναισθηματικά, όχι με την έννοια ότι θα τους παραδώσουν μια συνταγή, θα το μειώσω το φόρο τόσο τις 100 εκεί, γιατί αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει, δεν είναι εφικτό. Αν μπορούσε να γίνει, μπορείς να βάλεις στόχους, ότι θέλω να πάω κάπου. Άρα οι στόχοι που θα τεθούν, δηλαδή οι προτεραιότητες, πού θέλω να πάω, τι θέλω να φτιάξω, πώς αντιλαμβάνουμε την έννοια του κράτους, πώς αντιλαμβάνουμε την έννοια των θεσμών, πώς αντιλαμβάνουμε το κοινωνικό κράτος, ποιο στηρίζει και με ποιο τρόπο, πώς αντιλαμβάνουμε την επιχειρηματικότητα. Και πώς τη στηρίζω, τις προτεραιότητες μου, και μπορέσει σε αυτό το σχέδιο να πει πάμε να το φτιάξουμε, γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο γίνεται, το κάνουμε και εμείς στην κουβέντα, είναι να κουνάμε το χέρι καταγγέλλοντας ο ένας τον άλλον για το παρελθόν, ενώ οι άνθρωποι θέλουν να του πούμε, OK, το ξέρουμε τι έχει γίνει, και εγώ και εσύ φταίμε, όλοι φταίμε, okay, ο καθένας στον βαθμό που το καταλαβαίνει ή και που μας αναλογεί, αλλά πάμε τώρα να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει και καταγράφει και στις έρευνες είναι αυτό το προσωπικό σχέδιο του καθενός, το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο των επιχειρήσεων που προσπαθούν. Γι' αυτό και αυτή η ηρεμία που υπάρχει είναι ένα από τα σύν που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιωτελώς το έκανε πριν το θόρυβο και τώρα ιδιωτελώς το κρατάει. Δεν έχει σημασία, είναι ένα από τα σύν που έχει πετύχει. Αυτή η ηρεμία επιτρέπει σε κάποιους ανθρώπους να σχεδιάσουν. Άρα το πολιτικό σύστημα πρέπει ακριβώς να εμπνεύσει το πού θέλουμε να πάμε. Όχι με αυτή την φαρμακευτική ακρίβεια, δεν είναι εφικτή, γιατί πάντα υπάρχει ένα εφόσον. Μα είναι μεταβαλλόμενο αλλά το περιβάλλον. Τι θέλω να κάνω. Αν αυτό γίνει ξεκάθαρο στο τι θέλω να κάνω, όλα θα αποκτήσουν την πραγματική τους διάσταση. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε και με ποιους. Και με τι βαρύτητες. Εγώ λέω ότι ο τελευταίος που έταξε πράγματα, ο τελευταίος, έτσι είναι ο μόνος, ο τελευταίος που έταξε πράγματα στον κόσμο ήταν ο Τσίπρας πριν εκλεγεί.
ο τελευταίος. Ναι. Θεωρώ ότι απέτυχε παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, το ομολόγησε, μίλησε για αυταπάτη. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ξαναβγήκε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι όλοι πιο ρεαλιστές, πιστεύω. Θα πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να γυρίσουμε να δούμε και τις εξελίξεις στο Σκοπιανό που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά έχουμε και το θέμα με τα κανάλια. Χθες υπευλήθησαν και οι προτάσεις, έτσι δεν είναι, από τους υποψηφίους για τους ενδιαφερόμενους, και είχαμε και μια αρνητική εξέλιξη, την ξέραμε βέβαια, αλλά φαίνεται ότι τώρα γίνεται, ότι θα κλείσει οριστικά το Μέγκα, που εγώ το λέω αρνητική εξέλιξη για τους εργαζόμενους που είναι μέσα και που είναι γύρω στα 420 άτομα. Σύντομο διάλειμμα, ξαναρχόμαστε.